Χαιρετίζουμε τους εργαζόμενους που σήμερα σε όλη την Ελλάδα δίνουν μαχητική, απεργιακή, αγωνιστική απάντηση στο νομοσχέδιο που περνάει αλυσίδες στη ζωή τους. Φέρνουν στο προσκήνιο την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών τους με σταθερή και μόνιμη εργασία, με συλλογικές συμβάσεις που να προβλέπουν να αυξήσει τους μισθούς και στα μεροκάματα, σύγχρονα δικαιώματα για να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος με 7 ώρο πενθήμερο 35 ώρο, απαντούν στην κοροϊδία της κυβέρνησης για τις τριετίες διεκδικούν πραγματική επαναφορά. Διεκδικούν κατάργηση των συμβάσεων ομοιρίας, προστασία και διεύρυνση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων, προστασία του λαϊκού εισοδήματος από τα χαράτσια και την ακρίβεια, προστασία της κατοικίας του λαού από τους πληστηριασμούς. Στηρίζουν τα αιτήματα των πλημμυροπαθών και περιόπλητων για 100% αποζημίωση. Θα σας στοιχιώνει το σύνθημα «Πνίξατε τον κάμπο, θα σας πνίξει η οργή μας». Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας για να χτυπήσετε την επιτυχία της απεργίας, εκτός από την αξιοποίηση της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕ, που τη συγκροτούν οι Πάσχε και οι Δάκε, που λειτουργήσε ως κλακαδόρος της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής, ενεργοποιήσατε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη που βγάζει το 99% των απεργιών παράνομες και καταχρηστικές. Και αυτό ακριβώς επειδή γνωρίζετε τη δύναμη του οργανωμένου λαού, τρέμετε τη μαζικοποίηση των συνδικάτων και των ταξικών αγώνων, την πάλι ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα στο σάπιο σύστημα που στηρίζετε. Συζητάμε ένα ακόμα ολέθριο νομοσχέδιο για την εργατική τάξη. Στόχος του δεν είναι άλλος από τη διαμόρφωση καλύτερων όρων και την καπιταλιστική ανάπτυξη, την εξασφάλιση μεγαλύτερου κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή η στρατηγική της αστικής τάξης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και των κομμάτων της, των περιφερειακών και δημοτικών αρχών, αντιμετωπίζει ως μη επιλέξιμα τα αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά έργα, την αντισεισμική θωράκιση, γιατί δεν φέρουν κέρδος για το κεφάλαιο και πνίγει, καίει και δολοφονεί το λαό, καταστρέφει το βιός του, απογειώνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων, ληστεύει με τους φόρους στα λαϊκά στρώματα. Στη στρατηγική αυτή εντάσσεται και ο στόχος του κεφαλαίου της επενδυτικής βαθμίδας που περνά πάνω από την ίδια την ποιότητα ζωής του λαού μας. Αυτό το στόχο επικαλέστηκε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση και εξήγηλε τα μέτρα ψίχουλα που δεν καλύπτει τις τεράστιες απώλειες σε σπίτια, ζώα, αγροτική παραγωγή, την ίδια τη ζωή του λαού, ιδιαίτερα της Θεσσαλίας. Αυτή επικαλέστηκε για τη νέα επίθεση στα λαϊκά στρώματα με νέα χαράτσια όπως ασφάλιση σπιτιών, χωραφιών, παραγωγής, νέα παιδεία και δοφορίας του κεφαλαίου. Αυτή και για την παραπέρα αύξηση της φοραφέμαξης των αυτοπασχολουμένων για να μην διασαλευτεί ο στόχος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και οι επιπλέον φοροαπαλλαγές και οι κάθε είδους χρηματοδοτήσεις που απαιτούν. Για να περιορίσει αντιδράσεις, να δημιουργήσει κλίμα αναμονής, να παρεμποδίσει τη συμμετοχή στις διεκδικήσεις, πέταξε ως πυροτέχνημα το δήθεν πιο γρήγορα ξεπάγωμα των τριετιών. Με την τροπολογία που κατατέθηκε, αποκαλύφθηκε η απάτη, η κοροϊδία. Ναι, είναι απάτη, γιατί δεν πρόκειται για ξεπάγωμα, αλλά για μονιμοποίηση του μηχανισμού με τον οποίο θα αναστέλλονται οι τριετίες, αν το ποσοστό της ανεργίας θα είναι πάνω από το 10%, και επίσης αν η κυβέρνηση θεωρήσει ότι απειλείται η σταθερότητα της οικονομίας. Δεν έχει αναδρομική ισχύ που σημαίνει κλοπή 12 χρόνων προϋπηρεσίας, για τα οποία δεν θα υπάρχει καμία προσάυξηση στο μισθό των εργαζομένων. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, αφορά τον κατώτερο μισθό και όσοι έχουν παραπάνω τυχόν προσάυξηση λόγω τριετίας θα συμψηφίζεται. Τριετία σημαίνει 900 ημέρες ασφάλισης. Αλήθεια, με τη γενίκευση της ευελιξίας, πόσα χρόνια απαιτούνται για να συμπληρωθούν τις 900 μέρες ασφάλισης? Παίρνοντας υπόψη τα στοιχεία του ΕΦΚΑ για το μέσο όρο ασφάλισης των εργαζομένων, που σε κάποιους κλάδους είναι 15 ημέρες το μήνα, ο χρόνος είναι σχεδόν διπλάσιος. Η τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ
για την επαναφορά των τριετιών είναι αυτή που διεκδικούν σήμερα οι εργαζόμενοι και σας καλούμε όλους να πάρετε θέση πάνω στην τροπολογία αυτή. Αυτή τη στρατηγική υπηρετεί και η ενσωμάτωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων, οι δήθεν καλές πρακτικές. Με αυτές όλες οι κυβερνήσεις του Κεφαλαίου, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, ανέτρεψαν και συνεχίζουν να ανατρέπουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Προώθησαν την ιδιωτικοποίηση σε ενέργεια, νερό, μεταφορές, υγεία, παιδεία, πρόνοια. Παραδόθηκαν δημόσιες εκτάσεις παραλίες στο κεφάλαιο. Αυτές οι πρακτικές όντως είναι καλές για τους μεγάλους ομίλους, αλλά κακές, εχθρικές για τους εργαζόμενους και το λαό. Εξάλλου, έχει επιβεβαιωθεί στην πράξη όση χρυσόσκονη κι αν ρίχνεται. Το νομοσχέδιο νομοποιεί τους πιο σκληρούς όρους εκμετάλλευσης των εργαζομένων, αυτούς που κατάργησε ο αγώνας των εργατών από το 1886 και μετά. Νομιμοποιεί την πολυσχηδή εργοδοτική ασυδοσία και πραγματικότητα, ειδικά αυτή που αφορά το χρόνο εργασίας. Οι ρυθμίσεις επιφέρουν κέριο πλήγμα στον σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, το οκτάωρο, τον πυρήνα των δικαιωμάτων και τη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Θεσμοθετεί την πολλαπλή απασχόληση, τις συμβάσεις μηδενικών ωρών, τις συμβάσεις κατά παραγγελία, την κατάργηση του πενθυμέρου, του διαλύματος στη δουλειά, την αυτοδίκαιη απόλυση για μη επιτυχή εξάμηνη δοκιμασία, αυξάνοντας την επισφάλεια, την αβεβαιότητα των εργαζομένων συνολικά. Από τις δεκάδες μορφές ευέλικτης απασχόλησης που νομοθετήθηκαν, το αποτέλεσμα είναι 2 στις 3 προσλήψεις να είναι ευέλικτες και πάνω από 7.000 απολύσεις εργαζομένων καθημερινά. Πού θέλετε να τα πάτε? Πού θέλετε? Νομοθετεί το δικαίωμα των εργοδοτών να εξοντώνουν τους εργαζόμενους με δουλειά 13 ώρες την ημέρα, 78 ώρες την εβδομάδα, χωρίς διάλειμμα, υπονομεύοντας μια σειρά από δικαιώματα όπως άδειες, επιδόματα, άδειες ασθενείας, δώρα, αποζημιώσεις, απόλυσης και άλλα. Με την πολιτική όλων σας, τσακίσατε μισθούς και μεροκάματα, τις συλλογικές συμβάσεις, τη μόνιμη και σταθερή δουλειά, την ακρίβεια που τσακίζει, που έχει βέβαια ως αποτέλεσμα ο μέσος μισθός των 800 ευρώ να τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Αρκετοί επιδιώκουν δεύτερη απασχόληση για να αντιμετωπίσουν τα τεράστια αδιέξοδα που δημιουργεί η πολιτική σας. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αυτό που γίνεται άτυπα το νομοποιεί. Δηλαδή νομοποιεί την πολλαπλή απασχόληση τις 13 ώρες και ισχυρίζεται βέβαια ότι αυξάνεται δήθεν η διαπραγματευτική ικανότητα του εργαζόμενου, γιατί θα έχει 2 εργοδότες, που ένας θα προσπαθεί να κερδίσει τον εργαζόμενο από τον άλλον. Αν είναι 3, θα είναι καλύτερα δηλαδή. Είναι επιχειρήματα που γελά και το παρδαλό κατσίκι, όπως λέει ο λαός μας. Προβάλλουν ως οπισθοδρομικό τον σταθερό ημερήσιο χρόνο, το οκτάωρο, το να ζει ο εργαζόμενος και η οικογένειά του από μια δουλειά. Πρόοδος στον 21ο αιώνα είναι το 13ωρο την ημέρα, 150 χρόνια περίπου μετά την καθιέρωση του 8ωρου. Αυτό είναι το σύστημα. Βάρβαρο, απάνθρωπο. Αλήθεια είναι πρόοδος ο εργαζόμενος να δίνει 5 επιπλέον ώρες από τη ζωή του, από την ξεκούρασή του, από την ψυχαγωγία του, από την ενασχόλησή του με την οικογένειά του? Είναι συνενετική και με ελεύθερη βούληση η επιλογή 13ωρης εργασίας από τον εργαζόμενο? Όταν αρχίζουν να λείπουν, να απουσιάζουν τα βασικά αγαθά, όταν δεν καλύπτουν οι βασικές ανάγκες, όταν ο μισθός που μπαίνει σε κάθε λαϊκό σπίτι υπολείπεται των εξόδων? Αυτό, κύριοι, δεν λέγεται ελευθερία. Λέγεται εξαναγκασμός. Θεσμοθετείτε την εξαήμερη εργασία ως ένα ακόμα δωράκι της κυβέρνησης στους βιομήχανους, που αντί να κάνουν προσλήψεις ανέργων, ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους μέχρι τελικής πτώσεως για μια προσάυξηση που είναι 5 έως 10 ευρώ την εβδομάδα. Αυτή η πρακτική οδήγησε να αφήσει την τελευταία του πνοή πάνω στη μηχανή εργαζόμενος στην Εύβοια πρόσφατα, ύστερα από συνεχόμενες 15 ημέρες δουλειάς με 12 ώρες την ημέρα. Καταρρύπτεται βέβαια και το επιχείρημα της κυβέρνησης εδώ με το παράδειγμα της Εύβοια, ότι δεν βρίσκουν εξειδικευμένο προσωπικό. Μετά τη κινητοποίηση των εργαζομένων για προσλήψεις, βρήκε αμέσως η επιχείρηση την άλλη μέρα προσωπικό, αφού βέβαια
τους πλήρωσε καλύτερα από τον εργαζόμενο που πέθανε. Προβάλλεται τα άρθρα του νομοσχεδίου ως θετικά. Ναι, είναι θετικά για τους εργοδότες. Γιατί θα μπορούν αυτοδίκαια, όπως αναφέρεται, για παράδειγμα στο άρθρο 4, να απολύεται ο εργαζόμενος χωρίς κανένα εμπόδιο, με το επιχείρημα ότι η δοκιμαστή περίοδος δεν είναι επιτυχής. Την οποία, βέβαια, αυτή την επιτυχία ή όχι, την κρίνει αποκλειστικά ο εργοδότης. Η ρύθμιση γίνεται για να μπορούν να ξεφορτωθούν εργαζόμενους με κάποια προστασία που ακόμα έχει απομείνει, όπως οι εγκυμονούσες, νέες μητέρες, συνδικαλιστές. Θα αξιοποιηθεί βέβαια και σε τουριστικές εποχιακές επιχειρήσεις για να ξεμπερδεύουμε το δικαίωμα της επαναπρόληψης των εργαζομένων με ό,τι σημαίνει για τα ελάχιστα δικαιώματα που απαρρέουν από αυτή την ειδική εργασιακή σχέση. Η αυτοδίκαιη απόλυση σημαίνει ότι και αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις των ημερών ασφάλισης, δεν θα δικαιούται επίδομα ανεργίας, γιατί δεν θα καταχωρείται ως απόλυση. Στο άρθρο 16, η ποινή στους εργοδότες για δυσμενή μεταχείριση είναι διοικητικές κυρώσεις. Μην τους ζορίζετε τόσο πολύ, κύριε. Η ρύθμιση για την ελάχιστη προνεψιμότητα της εργασίας αφορά τις συμβάσεις μηδενικών ωρών. Ο εργαζόμενος θα είναι σε ετοιμότητα. Θα περιμένει το SMS στο κινητό του για να δουλέψει. Δουλειά όποτε θέλει, όπου θέλει και όπως θέλει ο εργοδότης. Θα αξιοποιείται βέβαια και ως εφεδρεία όλος αυτός ο μηχανισμός για απεργοασπαστικό μηχανισμό. Για το άρθρο που αφορά τη μετάβαση σε άλλη μορφή απασχόλησης, θέλετε να δώσετε την εντύπωση ότι ο εργαζόμενος, αφού τελειώσει τη δοκιμαστή περίοδο, θα κάνει αίτηση για να γίνουν πιο προβλέψιμοι και ασφαλείς οι όροι εργασίας. Και αυτό, εφόσον το κρίνει βέβαια η επιχείρηση, και αυτή η εργασιακή σχέση θα είναι δυνατή. Άρα, όταν τελειώνει η δοκιμαστή περίοδος, δεν θα μετατρέπεται αυτοδίκαια η σύμβαση αορίστου χρόνου, αλλά θα είναι στη δικαιοδοσία του εργοδότη. Στο άρθρο 19 έρχεστε να προλάβετε συγχύσεις με το δοκιμαστή περίοδο των 6 μηνών και επαναλαμβάνετε, σημειώνετε ότι ισχύει η μνημονιακή ρύθμιση για μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση έως 12 μήνες. Οι απολύσεις κάθε χρόνο είναι όσες και οι προσλήψεις. Είναι φανερό ότι οι αποζημιώσεις ουσιαστικά έχουν καταργηθεί. Στα άρθρα 21 και 22 δίνεται τη δυνατότητα στους εργοδότες να μην καταχωρούν στο σύστημα εργάνη τις αλλαγές, την τροποποίηση του ωραρίου. Ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο τη θέση του εργοδότη, το διευθυντικό δικαίωμα να κάνει όσες και όποιες αλλαγές θέλει στους εργαζόμενους χωρίς καμιά συνέπεια. Στο άρθρο 24 η ρύθμιση αφαιρεί τη δυνατότητα να γνωμοδοτήσει ο επιθεωρητής εργασίας με βάση τις διαπιστώσεις του από τον επιτόπιο έλεγχο. Εδώ το Υπουργείο Εργασίας αναλαμβάνει την περαιτέρω προστασία της εργοδοσίας από ερμηνείες που μπορεί να δικαιώνουν τον εργαζόμενο. Στα άρθρα 25 και 26 ανατρέπεται το πενθήμερο 40 ώρες στους εργαζόμενους και επιβάλλει εργασία την έκτη μέρα με το τυράκι το 40% της προσάυξης. Με τις συνθήκες γαλέρας που έχετε διαμορφώσει όλοι σας, τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες αυξήθηκαν με πολύ γρήγορο ρυθμό λόγω της μεγάλης εντατικοποίησης των εξαρτητικών ωραρίων, των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και την έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι ολέθριες. Λιγότεροι εργάτες θα γυρίζουν στο σπίτι τους, περισσότεροι θα σακατεύονται με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Το άρθρο 27 δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους κλάδους, μεταξύ αυτών και στην εφιάλωση φυσικού μεταλλικού νερού, αναψυκτικών και προϊόντων εφιάλωσης, να απασχολούν τους εργαζόμενους και Κυριακές και γιορτές. Το επιχείρημα ότι αν δεν λειτουργήσουν την Κυριακή, χάνονται και η Δευτέρα, λόγω της φύσης των μηχανών, επειδή αργούν να πάρουν μπρος, είναι ψέματα, θυμώνουν τους εργαζόμενους ακόμα περισσότερο και το απέδειξαν ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον κλάδο. Το άρθρο 24 προβλέπεται τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας χωρίς αίτημα του εργαζόμενου, όπως προβλέπονταν ως τώρα, αλλά με ελεύθερη δήθεν συμφωνία με τον εργαζόμενο, αφού το ζητήσει η εργοδοσία. Καταλαβαίνετε πόσο ελεύθερη είναι.
ή με συμφωνία με το εργοδοτικό μόρφωμα, την ένωση προσώπων που δημιουργούν με δικούς τους ανθρώπους οι εργοδότες. Με το άρθρο 30 υπονομεύεται το νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, αφού η θέση του γιατρού εργασίας θα μπορεί να καλύπτει από γιατρούς άσχετους με το γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής εργασίας. Η υπονόμευση αυτή σημαίνει και επιδείνωση των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, αύξηση των εργοδοτικών εγκλημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Με το άρθρο 31 απογειώνεται εδώ την προστασία της εργοδοσίας. Στο όνομα της προστασίας της εργασίας προστατεύεται την εργοδοσία και τα μέτρα που παίρνει για να αποτύχει η απεργία, αυτό που λέτε ότι είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα που αποφασίζουν οι εργαζόμενοι. Αξιοποιώντας απεργοσπάστες, χρησιμοποιώντας την εργοδοτική τρομοκρατία με τη συνδρομή της κρατικής τρομοκρατίας των δυνάμεων καταστολής. Η ρύθμιση αυτή, σε συνέχεια προηγούμενων, αφαιρεί το δικαίωμα των εργαζομένων να πάρουν μέτρα για την επιτυχία της απεργίας, ενώ αντίθετα ενισχύει την εργοδοσία να παίρνει μέτρα για την αποτυχία της απεργίας. Απειλείται με ρύθμιση, με σκληρές ποινικές διώξεις τους εργαζόμενους που θα περιφρουρήσουν την απεργία τους ή θα ασκήσουν ψυχολογική βία, όπως αναφέρεται στον απεργοσπαστικό μηχανισμό της εργοδοσίας, ο οποίος όμως μπορεί να ασκεί σωματική και ψυχολογική βία με τη στήριξη των δυνάμεων καταστολής, χωρίς καμία συνέπεια. Καταθέτω μου την επιστολή, κύριε, του Σωματείου του Εργατοπαλλήλων της επιχείρησης Μαλαματίνας, που απαντούν στα ψέματα του Υπουργού που επικαλέστηκε βέβαια αυτό το παράδειγμα σε επιτροπές για να δικαιολογήσει τη ρύθμιση αυτή για το μεγαλύτερο χτύπημα της απεργίας. Στη νέα επίθεση η κυβέρνηση έχει συνεταίρους στα κόμματα του κεφαλαίου, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, που συμφωνούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αιδογίες, την ενσωμάτωσή τους. Στο δικό σας νομοθετικό αντεργατικό πλαίσιο πατάει η Νέα Δημοκρατία για να κλιμακώσει την επίθεση. Καμιά ανοχή στη σύγχρονη βαρβαρότητα. Δεν ζούμε για να δουλεύουμε, λένε οι εργάτες, δουλεύουμε για να ζούμε και να απολαμβάνουμε όλα τα αγαθά της σκέψης και της εργασίας. Το ΚΚΕ θα μπει μπροστά στην οργάνωση εργατικής λαϊκής πάλης για να καταργηθεί και αυτό στην πράξη, το νομοθέτημα, μέσα από τους αγώνες για να ικανοποιηθούν όλες οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων με βάση τις δυνατότητες της επιστήμης και της παραγωγής. Τέλος, ακόμη και τώρα, ζητάμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Ψηφίζουμε βέβαια κατά και στην τροπολογία. Σημειώνουμε όμως ότι αν θα ήταν χωριστά οι ρυθμίσεις για τη Θεσσαλία, δεν θα μπαίναμε εμπόδιο. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ θα καταθέσει αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας για το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.